Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Δημήτρη Channel, τι κάνετε? Λοιπόν, επεισόδιο έκπληξη σήμερα. Και αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο ήρθε ο ξαδερφός μου από Γερμανία και όπως κάθε φορά που έρχεται μου έφερε σκαρτσάκια, τα οποία σήμερα είναι, αυτή τη φορά είναι 5 διεύρα και 2 πεντάευρα. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν. 20 ευρώ, αυτά κανονικά δεν πρέπει να μετρήσουν στο μηνιαίο υπολογισμό, αλλά τέλος πάντων θα τα μετρήσω. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το κράκ εδώ. Διαφέρει, λέτε, τα ελληνικά. Εδώ, παιδιά, δεν έχει επόμενα, να ξέρετε. Είναι στη Γερμανία τα επόμενα. Εκτός και αν πάει μετά και δεν έχουν πάρει από το μαγαζί εκεί και πει, παιδιά, θέλω τα επόμενα. Εκεί τα παίρνουν σε ρολά, έτσι τα έχουν τα σκαρτσάκια. Πολύ πιο δίκαιο μου φαίνεται. Κρακ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά. Να το δούμε πρώτα. 2 ευρώ. Wild cash. Στα αγγλικά. Παράξενο. 8, τέλος πάντων, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Γεβίνεν. Μέχρι 20.000. Μιλάμε για... Ακόμα και στα σκράτς τσιγκούνιδες είναι οι Γερμανοί. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να βρούμε αυτό το σύμβολο. Finden Sie ein Oder, τέλος πάντων τι λέει εδώ πέρα, αυτό. Και κερδίστε το αντίστοιχο ποσό. Για να δούμε πιθανότητα. Τώρα που το γράφετε μεταξύ είναι 1 με 2 ώρα το βράδυ. Είναι έτσι ησυχία τώρα. Μάλλον 1 στα 4, από ό,τι καταλαβαίνω. Ανώτερο ποσό 20.000. Και πάμε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά ψιλονίσταξα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το συμβολάκι. Νούμερο 2 είναι εδώ, από ό,τι βλέπω. Τι είναι αυτό? Όχι. Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε μια νίκη στα 4, στα 5. Και αν κάνουμε και 2, ακόμα καλύτερα. Για να δοκιμάσω και το δίλεπτο. Νομίζω δεν έχουμε νίκη. Για να δούμε και τα ποσά. Α, δεν πολύ βολεύει. 50, 50. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Και πάμε στο 3. Θέλουμε το... Με συγχωρείτε, εδώ πριν θέλαμε άλλο σύμβολο. Και εδώ θέλουμε άλλο. Τι παράξενο είναι αυτό τώρα εδώ. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Διαφορετικό στο καθένα. Πρώτη φορά μου φαίνεται το βλέπω αυτό το πράγμα. Να κερδίζει με άλλο τρόπο... Πάντως μέχρι στιγμής νίκη δεν βλέπω, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάμε σε αυτό. Μία δεν θα κάνουμε, τι διάολο. Λέτε το 1 και το 0 που πήραν αυτά τα τυχερά. Ξάδερφε. Μπα, δεν βλέπω και σε αυτό. Αλλάζει το τέτοιο από πάνω εδώ πέρα. Τώρα μάλλον πρέπει να βρούμε αυτό, το ελάφι. Φαντάζομαι θα τα σκανάρει μετά, οπότε αν κάτι τώρα δεν κάνουμε καλά θα το δει μετά. Και τίποτα. Οπότε, παιδιά, πάμε στο 5. Τι θα γίνει? Δεν πας και δεν κατάλαβα κάτι σωστά.
Όχι. Πέντε στη σειρά. Τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Και για να δούμε στο πεντάρι. Το πεντάρι θέλουμε, είναι κάτι πιο απλό, θέλει εφτάρια. Το gold εδώ λέει φερντόπελτ, μάλλον πλασιάζει. Και με αυτό εδώ είναι και τα 10 ποσά. Μεγαλύτερο ποσό οι 100.000. Φτηνή είναι η Γερμανία. 1 στα 3,57. Οκ. Και πάμε να δούμε. Εννέα, δύο και μηδέν εδώ. Μου έχει ξαναφέρει μηδέν. Εντάξει, μηδέν. Έχω ξαναπατήσει με το γερμανικά σκράτζ. Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Αλλά έλα. Όχι, τίποτα. Όλα πάνε στο τελευταίο λοιπόν. Τα ποσά εδώ. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει και γράμματα. Μάλιστα, οπότε όλα στο τελευταίο. Ξάδερφε, για να δούμε τι έφερες. 3, 2, 9, 10. Παιδιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά ένα ωραίο ζερό. Εντάξει, 0 στα 20 βέβαια. Κανονικά δεν πρέπει να το μετρήσω, γιατί εντάξει μου τα έφερε και δώρο ο άνθρωπος. Οπότε λογικά δεν θα μετρήσουν στο πώς το λένε, στο μηνιαίο λογαριασμό που κάνουμε. Ούτως ή άλλως μετράμε τα ελληνικά. Αλλά ήταν έτσι ένα έκτακτο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε, ξενέρωμα βέβαια, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Τουλάχιστον τα είδαμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά εδώ. Εντάξει, αυτά εδώ τα δύο, ok. Δεν χάσαμε κάτι, αλλά αυτά εδώ μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν είχαν καμία νίκη και ειδικά εδώ πέρα με το σύμβολο, αλλά δεν βλέπω να. Εκτός και αν κάνω κάτι λάθος εγώ, ας πούμε. Οκ, αυτά.